φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας «Κάνουμε τη διαφορά, δυνατό ΚΚΕ παντού για τη λαϊκή αντεπίθεση» φτάνει σήμερα εδώ στην Καλλιθέα, στις νότιες συνοικίες της Αττικής. Είναι κάλεσμα συστράτευσης, συμπόρευσης με τους κομμουνιστές μπροστά σε αυτή την ενιαία εκλογική μάχη, αλλά και σε κάθε μάχη για να πάρει ανάσες ο λαός μας, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Και από εδώ, από την Καλλιθέα, θέλουμε να απευθυνθούμε στους εργαζόμενους, στους άνεργους, στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και επιστήμονες, στα νέα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, πολλά από τα οποία θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές. Και τους λέμε, αχρηστεύστε τις παγίδες που σας στείνουν τα κόμματα της αστικής διαχείρισης, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, οι διάφοροι συνοδοιπόροι τους, για να εγκλωβίσουν ξανά τη δυσαρέσκειά σας απέναντι στη συνολικά αντιλαϊκή πολιτική τους. Προσπεράστε τις τρικλοποδιές που θέλει να σας βάλει το σύστημα με τη λογική του δήθεν μικρότερου κακού που μας οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο κακό. Γιατί όπως λένε, τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει, τα ακούμε κάθε μέρα αυτά. Και τα λένε αυτά ακριβώς για να μην γίνει η απλή δυσαρέσκεια συνολική αμφισβήτηση και τελικά συλλογική αγωνιστική στάση και δράση για την ανατροπή τους. Λέμε, αγνοήστε τους εκβιασμούς των κομμάτων που στηρίζουν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της φτώχειας, της ανεργίας, της καταστολής, του αντικομουνισμού, που στηρίζουν το ΝΑΤΟ των πολέμων και των επεμβάσεων. Παραμερίστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τις διάφορες κάλπικες προσδοκίες που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν τώρα πλέον θα προστατέψει τους αδύναμους, όμως οι αδύναμοι θα παραμένουν αδύναμοι, αφού έτσι γίνεται σε αυτό το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Παραμερίστε και τις ψεύτικες υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας, ότι δήθεν αυτή θα κάνει καλύτερες διαπραγματεύσεις και θα μειώσει δήθεν τους φόρους. Τις είδαμε τις διάφορες διαπραγματεύσεις τους. Τα αποτελέσματά τους τα ζούμε χρόνια τώρα και στην τσέπη και στα δικαιώματά μας. Παραμερίστε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και των δύο, ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δήθεν μπορεί να είναι και δίκαιη και βιώσιμη. Λες και μπορεί να γίνει δίκαιο αυτό το διεφθαρμένο σύστημα της εκμετάλλευσης του λαού. Αξιοποιήστε, λέμε στον ελληνικό λαό, την πείρα σας, αφού το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί. Εκβιαστικά διλήμματα, ψεύτικες ελπίδες, υποσχέσεις, αυταπάτες. Για να μην εκφραστεί τελικά ατόφια στην κάλπη η καταδίκη στην αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία βέβαια συμφωνεί και επαυξάνει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το κοινάλ ΠΑΣΟΚ. Για να μην καταδικαστεί τελικά σε όλες τις κάλπες ο πραγματικός ένοχος, τα μονοπόλια, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά τους. Και αντί να ψάχνετε, λέμε, για διαφορές ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και τους διάφορους κολαούζους τους, κάντε την πραγματική διαφορά με ισχυρό αυτή τη φορά το ΚΚΕ. Μπορείτε αυτή τη φορά να φτάσετε όλοι και όλες στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ της λαϊκής εισπύρωσης, για να δώσετε πραγματική δύναμη στη δύναμή σας, στη δική σας φωνή, γιατί οι ευρωβουλευτές, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι του ΚΚΕ είναι ακριβώς αυτή η φωνή του λαού. Και όσο πιο πολύ
τόσο πιο δυνατή θα γίνει η διεκδίκηση η πάλι του λαού μας. Στις μέρες που έχουμε μπροστά μας, μέχρι να στηθούν οι κάλπες στις 26 Μαΐου, θα δώσουμε τη μάχη για να φτάσει το κάλεσμα αυτό για την ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και εδώ στην Καλλιθέα, σε όλες τις λαϊκές γειτονιές των νότιων συνοικιών, στα μαγαζιά, στα γραφεία, στις γειτονιές, στα σχολιά και στις σχολές. Παντού όπου χτυπά δηλαδή η καρδιά της εργατικής τάξης, η καρδιά των λαϊκών στρωμάτων της νεολαίας μας. Για να βάλει ο καθένας και η καθεμιά μπροστά τη μοναδική επιλογή για τον εργάτη, τον άνεργο, τον άνθρωπο του μόχθου. Το ψηφοδέλτιο με το σφυροδρέπανο στις ευρωεκλογές και το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο της λαϊκής εισπύρωσης στις δημοτικές και περιφερειακές. Μόνο το ΚΚΕ είναι η σίγουρη επιλογή. Αυτή που αντέχει, παλεύει για το δίκιο του λαού, δεν κάνει ποτέ πίσω, κοιτάει μόνο μπροστά. Ανοίγει το μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό. Αυτόν που τελικά ο ίδιος θα κάνει κουμάντο στην κοινωνία και στην οικονομία, με την εξουσία πραγματικά στα δικά του χέρια, να διεκδικεί και να κερδίζει ανάσες σήμερα ανακούφισης. Γι' αυτό σήμερα μπορούμε έτσι να βάζουμε και εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, γιατί θέλουμε και παλεύουμε ο λαός μας να κερδίσει το πραγματικό ξέφωτο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ στις νότιες συνοικίες της Αθήνας μπορεί να καταλάβει κανείς πως η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ και η βιώσιμη ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας είναι το ίδιο και το αυτό. Η καπιταλιστική ανάπτυξη δηλαδή, που αυτή την περιοχή, σε αυτή εδώ την περιοχή ιδιαίτερα, ακούει στο όνομα ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Ή, για να χρησιμοποιήσουμε τα δικά τους τα λόγια, εδώ λένε ότι θα εγκατασταθεί μια σύγχρονη αθηναϊκή ριβιέρα. Και όπως μιλάνε έτσι και αλλιώς για κάθε καπιταλιστική επένδυση, έτσι και εδώ ο λαός της περιοχής ακούει τα ίδια και τα ίδια. Ότι θα αναμορφωθεί η περιοχή, ότι θα έρθουν δουλειές, ότι θα πάρει αξία η περιοχή μας και άλλα τέτοια πολλά. Μας τα είπαν βέβαια κι άλλοι. Και οι προηγούμενοι τα ίδια θα μας πούν και κάποιοι επόμενοι. Όμως ο λαός της περιοχής έχει πλέον αρκετή πείρα και μπορεί να δει ότι οι καπιταλιστές, οι ιδιώτες δεν επενδύουν για την αναβάθμιση των πόλεων, για να έχουμε όλη δουλειά με δικαιώματα, για πνεύμονες πρασίνου για μας και τα παιδιά μας, για δωρεάν καθολική πρόσβαση στις δομές υγείας, εκπαίδευσης, άθλησης, πολιτισμού, αναψυχής. Επενδύουν για το κέρδος τους και μόνο. Άρα, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι για το τι και πώς θα γίνει. Το βέβαιο είναι ότι στόχο έχουν μια αστική ανάπλαση ενός μεγάλου μεγέθους για να δώσουν όθηση συντοριστική εκμετάλλευση της περιοχής με υποδομές για όλους τους υποκλάδους του τουρισμού, τον ιατρικό, τον αθλητικό τουρισμό, το καζίνο, τον τουρισμό υψηλών εισοδημάτων και άλλα σχετικά. Βέβαια, στα χρόνια αυτά της κρίσης ζήσαμε και αυτή την πολυδιαφημιζόμενη τεράστια αύξηση του τουρισμού. 32 εκατομμύρια αφίξεις, ακόμα και φαινόμενα υπερτουρισμού σε περιοχές της χώρας. Προβλήματα μεγάλα όμως με την ηλεκτρονική πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Φοιτητές, δάσκαλοι, νέοι γιατροί δεν βρίσκουν πού να μείνουν. Αδειάζουν τα σπίτια και οι γειτονιές ολόκληρες από εργαζόμενους που ζουν στο νίκη. Εξαφανίζεται από το λεξιλόγιο η λέξη γειτονιά. Τα σπίτια φτιάχνονται και νοικιάζονται για λίγες μέρες στις τουριστικές περιοχές. Και την ίδια ώρα επίσης, ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις εργασίας, με τι δικαιώματα, με τι ωράρια, τι αποδοχές, και στα ξενοδοχεία και στα αεροδρόμια και στα καζίνο
και στα εστιατόρια παντού. Ποιες είναι τελικά οι υποδομές που μένουν για το λαό? Ποια η βελτίωση στην ποιότητα ζωής? Πόσοι και ποιοι οι ελεύθεροι χώροι, οι δημόσιοι χώροι? Ποιο το κόστος πρόσβασης και διαμονής σε τουριστικές περιοχές για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα? Ποιοι από μας και πόσοι μπορούμε να ταξιδέψουμε, να κάνουμε πραγματικές διακοπές? Ποια η ποιότητα ζωής των κατοίκων των νησιών, όλων αυτών των τουριστικών περιοχών? Απαντήσεις μπορούμε όλοι και όλες να δώσουμε. Δεν έχουμε όμως κανένα δικαίωμα να απεμπολίσουμε το δικαίωμά μας να ζούμε σε ανθρώπινες πόλεις τον 21ο αιώνα. Να έχουμε δουλειά σταθερή με δικαιώματα. Να έχουμε ζωή όπως αξίζει και στην εποχή μας και στη δυνατότητα αυτού του τόπου και των ανθρώπων του που παράγουν όλο αυτό τον πλούτο. Να έχουμε, για παράδειγμα, ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα και σε καθαρή θάλασσα και όχι με τα μαζούτ που βγάζει η αυθαιρεσία των εφοπλιστών, οι οποίοι είναι κράτος εν κράτη με τις ευλογίες του ΣΥΡΙΖΑ και της περιφέρειας, που ενώ βρώμησε όλος ο Σαρωνικός τότε, όχι μόνο δεν τιμώρησαν κανέναν, αλλά τάζουν και από πάνω ότι θα κάνουν το παραλιακό μέτωπο Ριβιέρα. Όλα αυτά, τα χιλιάδες στρέμματα, ανήκουν στο λαό. Ανήκουν στο λαό, μάλιστα, όλου του Λεκανοπεδίου. Και εμείς επιμένουμε, για παράδειγμα, το πάρκο του Ελληνικού, κομμάτι και αυτό του παραλιακού μετόπου, με κρατική χρηματοδότηση, να γίνει μητροπολιτικό πάρκο, με όλες τις υποδομές αναψυχής, αθλητισμού, μόρφωσης, πολιτισμού, πράσινου, ελεύθερου χρόνου, με δυνατότητα να γίνει το μεγάλο μπαλκόνι, η μεγάλη ανάσα δροσιά στο καλοκαίρι για τα 4 εκατομμύρια κατοίκους όλης της Αττικής. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το 2015 θυμόμαστε όλοι και όλες πως ο ΣΥΡΙΖΑ έραβε το αντιλαϊκό κυβερνητικό του κουστούμι και κορόιδευε την εργατική τάξη, το λαό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν αλλάζει και η ελπίδα έρχεται. Αυτή την ελπίδα του λαού όμως την έκανε τελικά λεπίδα στη ζωή και στα δικαιώματα του λαού μας, με το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήρθε να προστεθεί στα δύο προηγούμενα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να αποχωριστεί το αντιλαϊκό κυβερνητικό του κουστούμι, συνεχίζει την κοροϊδία. Αυτή τη φορά η κοροϊδία έχει το όνομα «Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο», λέει, για την Ευρώπη του 21ου αιώνα, το οποίο τάχα θα βασίζεται στην ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αφού ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του δεσμεύτηκαν ότι θα εφαρμόσουν μνημόνια διαρκείας σε βάρος του λαού μας για δεκαετίες, τώρα έχουν το θράσος να υπόσχονται ότι δήθεν θα αλλάξουν το αντιδραστικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Αφού ο κύριος Τσίπρας εισέπραξε τα εύσημα και τα συγχαρητήρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Κομισιόν, από τον Τραμπ, τη Μέρκελ, το Γιούνκερ, ακόμα και από τους βαβαρούς ακροδεξιούς, τώρα καλεί το λαό σε ένα νέο προοδευτικό μέτωπο ενάντια, λέει, στον νεοφιλελευθερισμό, τον εθνικισμό και την ακροδεξιά. Και σε αυτό το κάλεσμά του έχει ήδη βρει ανταπόκριση από τα πρωτοπαλίκαρα της κυβέρνησης του βαθέως ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου, του Σιμίτη πριν, τους οποίους συνεχώς προσπαθούν να αθώσουν. Το παλιό διεφθαρμένο ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να ξεπλύνουν, λέγοντάς μας απλά οι άνθρωποι ένα λάθος έκαναν τότε με το δούνου του. Και τα λένε αυτά γιατί ο ελληνικός λαός καταλογίζει πλέον και στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια ή παρόμοια δήθεν λάθη. Αλλά
αυτά τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, λάθη εντός εισαγωγικών βάλτε το, τα πλήρωσε και συνεχίζει να τα πληρώνει η εργατική τάξη, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες της πόλης και της υπαίθρου, ο ελληνικός λαός και αυτοί που σήμερα στριμώχνονται για να ποζάρουν, βλέπετε, δίπλα στον Τσίπρα και στα κυβερνητικά στελέχη του, ο Ραγκούσης, η Μαριλίζα, ο Τζουμάκας, άλλοι πολλοί, είναι οι ίδιοι που τσάκισαν το λαό μας εφαρμόζοντας το πρώτο μνημόνιο, με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κορόιδευε το λαό ότι θα το καταργήσει μάλιστα και μόνο με ένα άρθρο. Φαίνεται πως ο κύριος Τσίπρας δεν δανείστηκε από τον τότε πρωθυπουργό του ΠΑΣΟΚ μόνο τα στελέχη του. Δανείστηκε και τα συνθήματά του και την κοροϊδία του. Αφού για το ίδιο στην ουσία νέο κοινωνικό συμβόλαιο μιλούσε και ο Γιώργος Παπανδρέου τότε. Το κάλεσμα του κυρίου Τσίπρα στην Ευρώπη απευθύνεται στην αμαρτωλή γερμανική σοσιαλδημοκρατία, η οποία συγκυβερνά βέβαια πολλά χρόνια με τη δεξιά χριστιανοδημοκρατία και πρωταγωνίστησε στην επίθεση στα εργατικά δικαιώματα με τη γνωστή Ατζέντα 2010. Α, για να πιω νερό, ε. Τι θυμόσαστε λοιπόν αυτή την ατζέντα του σοσιαλδημοκράτη Σρέντερ, που σάρωσε εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται επίσης και στην σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Πορτογαλίας, την οποία ο ίδιος ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων χαρακτηρίζει μάλιστα πρότυπο για τη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Όχι τυχαία, αφού η πορτογαλική κυβέρνηση και η πλειοψηφία των κοινωνικών εταίρων συμφώνησαν να μην εφαρμόσουν εκεί για 18 μήνες ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων. Οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι της Ελλάδας και οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις όλες τρέχουν. Απευθύνεται επίσης και στον σημεοφόρο των Ευρωπαϊστών το Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος εφαρμόζει την ίδια ώρα εκεί στη Γαλλία άγρια αντεργατική πολιτική και ταυτόχρονα προτείνει στην ουσία τη σταδιακή μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ομοσπονδία. Τι κάνει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του? Αυτό που πριν έκαναν δυστυχώς όλοι οι τυχοδιώκτες του πολιτικού οπορτουνισμού πρόγονοί του. Καλλιεργεί αυταπάτες, ότι δήθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αλλάξει, να γίνει σήμερα φιλολαϊκή, φιλεργατική. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν άλλαξε επειδή στην Ελλάδα κυβέρνηση έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να δίνει νέες υποσχέσεις, συσκοτίζει δηλαδή τον αντιδραστικό της χαρακτήρα. Εμφανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ουδέτερο γήπεδο, όπου αναμετρώνται οι δυνάμεις της προόδου και της συντήρησης, κρύβοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί από την ίδρυσή της αντιλαϊκή, ιμπεριαλιστική διακρατική ένωση και άρα από γεννησιμιού της είναι ενταγμένη στη συντήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων απέναντι στην εργατική τάξη και στους λαούς. Στηρίζει τα μονοπόλια των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό τους με τους αντίστοιχους μονοπωλιακούς ομίλους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως αποστολή τη στήριξη της δικτατορίας του μεγάλου κεφαλαίου σε κάθε χώρα. Οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις της για να γίνει φθηνότερη η εργατική δύναμη, δηλαδή να πέσουν κι άλλο κάτω οι μισθοί και τα μεροκάματα, για να προχωρούν οι ιδιωτικοποιήσεις, για να ολοκληρωθεί η εμπορευματοποίηση της παιδείας και της υγείας, εφαρμόζονται
σε όλα τα κράτη-μέλη με στόχο την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου. Και όλες αυτές οι κατευθύνσεις δεν είναι οι αιμονές κάποιων μόνο νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Είναι οι αντιλαϊκές πολιτικές που υπηρετούν τη στρατηγική στήριξη αυτής της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και στη φάση της οικονομικής κρίσης όπως ήταν μέχρι τώρα και στη φάση της ανάκαμψης. Γι' αυτό εφαρμόζονται άλλωστε και σε όλα τα κράτη-μέλη της και από όλες τις αστικές κυβερνήσεις, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικές, είτε είναι νεοφιλελεύθερες, είτε είναι κυβερνήσεις συνεργασίας ή είναι, ονομάζονται δήθεν ευρωσκεπτικιστικές. Το κάλεσμα του κυρίου Τσίπρα για το νέο κοινωνικό συμβόλαιο απευθύνεται πρώτα και κύρια στο λαό, στους εργαζόμενους, για να στοιχηθούν πίσω από αυτούς τους αντιδραστικούς στόχους της άρχουσας τάξης, να δεσμευτούν οι ίδιοι, ο ίδιος ο λαός, σε συνεχείς θυσίες, να συνθηκολογήσουν με τον πραγματικό ταξικό τους αντίπαλο. Μια ματιά να ρίξει κανείς στους άξονες αυτού του νέου κοινωνικού συμβολέου, καταλαβαίνει πού πάει το πράγμα. Αλήθεια, για ποια καταπολέμηση της φοροαποφυγής του μεγάλου πλούτου μιλάει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στα όργανα που συμμετέχει έχει ήδη ψηφίσει τη μείωση του αφορολόγητου με τους θεσμούς μαζί, ο οποίος επίσης αύξησε τους άδικους έμεσους φόρους την ίδια ώρα που έκανε ό,τι μπορούσε για να ελαφρύνει τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου. Έχει το θράσος να μιλά για φορολογία του μεγάλου πλούτου όταν η κυβέρνησή του συνεχίζει τα δωράκια στο μεγάλο κεφάλαιο. Μετά τη μείωση της φορολογίας στα μερίσματα των μετόχων, σειρά είχε η εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών, η οποία είναι ακόμη πιο κάτω και από τα ελάχιστα που είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Τσίπρας, φτάνοντας στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για τους αναξιοπαθούντες καημένους εφοπλιστές μας. Να λοιπόν πώς επιτυγχάνεται η υπεραπόδοση της οικονομίας με το συνολικό ξεζούμισμα του λαού μας για να δίνονται φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο. Τι εννοεί αλήθεια όταν μιλάει για τη ριζική στροφή της οικονομικής πολιτικής από τη λιτότητα στις επενδύσεις? Απλά ξανά σερβίρει το παραμύθι της περιβόητης δίκαιης ανάπτυξης, η οποία θα ωφελεί τάχα τόσο τους θύτες όσο και τα θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Όμως, οι επιχειρηματικοί όμιλοι επενδύουν για να αυξηθούν τα κέρδη τους και τα κέρδη αυξάνονται μόνο μέσα από ξεζούμισμα κι άλλο των εργαζομένων, από την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, από τη διατήρηση της ψαλίδας ανάμεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας και τους μισθούς. Όλα αυτά υπηρετούνται με τους διάφορους αντεργατικούς, αντιασφαλιστικούς νόμους, τη φοροαφέμαξη του λαού μας, που είχαν ως αποτέλεσμα ο μέσος μισθός να κατρακυλήσει, η μερική απασχόληση και τα ευέλικτα ωράρια να απογειωθούν, τα ασφαλιστικά δικαιώματα συνολικά να σφαγιαστούν. Ποιον κοροϊδεύει ο κύριος Τσίπρας όταν μιλάει για την αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού και την κατοχύρωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα, όταν και οι πέτρες ξέρουν ότι οι μόνοι που σηκώνουν τα βάρη για να αυξηθούν οι κοινοτικοί προϋπολογισμοί είναι μόνον οι λαοί, όπως ξέρουν ότι θα ωφεληθούν ξανά οι μόνιμοι ωφελημένοι, δηλαδή οι μεγάλοι όμιλοι, γιατί σε αυτούς κατέληξαν τα ΜΟΠ, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, τα διάφορα ΕΣΠΑ. Όσο
για τον περίφημο ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων είναι μόνο το προκάλημα της συμπίεσης όλων των λαϊκών δικαιωμάτων προς τα κάτω. Στο όνομα της σύγκλησης και της αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας, προς τα κάτω συμπιέζει το επίπεδο των μισθών με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, με τον κατώτατο μισθό. Αυτός ο ευρωπαϊκός πυλώνας προβλέπει σήμερα την ενεργό γύρανση, δηλαδή τη μερική σύνταξη, συνδυασμένη με μερική εργασία, με μισθούς πείνας και το πανευρωπαϊκό ατομικό προϊόν συνταξιοδότησης, όπως το λένε, στην ουσία το ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ, που τάχα καταδικάζει στα λόγια ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μαζί με τη Νέα Δημοκρατία αυτό προωθούν. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας, της Αλληλεγγύης, των ισότιμων σχέσεων των κρατών μελών. Όσες διακηρύξεις και αν κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για θεσμούς διαφάνειας και λογοδοσίας που τάχα θα διευρύνουν τη δημοκρατία μας, γιατί πολύ απλά όλοι οι θεσμοί της, και το λέμε καθαρά αυτό, είναι αντιδραστικοί οι θεσμοί αυτής της Ένωσης. Είτε σε αυτούς αποφασίζουν εκλεγμένοι απευθείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε διορισμένοι επίτροποι, διάφοροι τεχνοκράτες από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Η αποστολή τους, όλων τους, είναι ίδια. Η θωράκιση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Τα περί κοινωνικής συμμετοχής δεν είναι τίποτα άλλο από εργαλεία ενσωμάτωσης του λαού σε αυτούς τους στόχους της άρχουσας τάξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα διάφορα δημοψηφίσματά τους που τα φτιάχνουν και τα φέρνουν κάθε φορά στα μέτρα τους, όπως έγινε και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ιρλανδία, πρόσφατα στη γειτονική χώρα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όσο για την εμβάθυνση με δομές ενιαίας διακυβέρνησης και τη σταδιακή μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ομοσπονδία κρατών, όπως προτείνει ο Γάλλος Μακρόν, ακόμα κι αν υλοποιηθεί, το μόνο που σηματοδοτεί είναι η ενιαία και πιο αποφασιστική εφαρμογή των αντιλαϊκών, αντιδραστικών κατευθύνσεων. Πάει πολύ να υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας ότι μια Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης και των ισότιμων σχέσεων θα προκύψει μέσα από, προσέξτε πώς το λέει, να το διαβάσω, πολιτικές αμοιβαιοποίησης του ρίσκου και των δημοσίων χρεών στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Έλεος, καμιά διαχειριστική συνταγή όπως τα ευρωομόλογα δεν μπορεί να αναιρέσει την ανισόμετρη ανάπτυξη, τις ανισότιμες σχέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους διάφορους ομίλους που συγκροτούνται και ανταγωνίζονται σε διαφορετικά εθνοκρατικά πλαίσια. Απόδειξη, η επίμονη απάντηση της Γερμανίας στις πιέσεις της Ιταλίας και της Γαλλίας, ότι δεν βλέπει, λέει, ούτε τη σκοπιμότητα, ούτε έχει τη δυνατότητα να σηκώσει η Γερμανία τα βάρη των υπερχρεωμένων κρατών με τα ευρωομόλογα. Μπροστά σε μια νέα επιβράδυνση και την επερχόμενη οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπροστά στην αύξηση της ανισομετρίας ακόμα και στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, οι αντιθέσεις και ο ανταγωνισμός των διαφόρων κρατών αυξάνεται αντικειμενικά. Η κάθε αστική τάξη, το κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζει και υπερασπίζεται βέβαια τα ιδιαίτερα συμφέροντά του. Κανένα κοινωνικό συμβόλαιο, καμιά νέα δήθεν αρχιτεκτονική των κοινοτικών θεσμών
δεν μπορεί να αλλάξει τον αντιδραστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων. Και βέβαια ούτε πρόκειται αυτό να αλλάξει, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει ότι θα στήσει ανάχωμα στην ακροδεξιά. Φίλες και φίλοι, το αποφασιστικό δυνάμωμα του ΚΚΕ σε ευρωεκλογές, σε δήμους και περιφέρειες, είναι πραγματικό καρφί στο μάτι του εθνικισμού. Μονάχα η ενίσχυση του ΚΚΕ μπορεί να δώσει αέρα στην πάλη για την απομόνωση των φασιστοειδών. Να στείλουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα και εδώ από την Γαλιθέα. Εδώ που κάθε στενό έχει πρωτομές ηρώων, χώματα βαμμένα από την πάλη του λαού μας ενάντια στον ναζισμό, το φασισμό, και δεν έχει καμιά θέση η ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας για να απομονωθούν όλοι οι μνητές του Χίτλερ, αυτοί που τολμάνε να επερηφανεύονται ότι είναι, λέει, η σπορά των ηττημένων χιτλερικών του 1945, που περηφανεύονται ότι είναι εθνικοσοσιαλιστές και φασίστες. Αυτοί που αλληλογραφούν, η ηγεσία δηλαδή της Χρυσής Αυγής, με στελέχη των ναζιστικών SS. Να απομονωθούν λοιπόν οι θρασίδηλοι ναζί που τολμούν να αποκαλούν τάγματα εφόδου τους αγωνιστές. Τους αγωνιστές που οργανωμένα με τα σωματεία τους, τις λαϊκές επιτροπές, χαλούν τις φασιστικές φιέστες τους. Όπως έγινε πρόσφατα με την αποφασιστική και μαχητική στάση του λαού της Καλλιθέας, που ανάγκασε σε άτακτη φυγή τα φασιστοειδή υπό την προστασία των ΜΑΤ. Η ναζιστική Χρυσή Αυγή είναι γέννημα και θρέμα του συστήματος της εκμετάλλευσης του καπιταλισμού. Όσο αντισυστημική δύναμη και να θέλει να παρουσιάζεται, παριστάνουν τους καμπόσους με εγκληματικές επιθέσεις ενάντια στο λαϊκό κίνημα, ενάντια σε αγωνιστές, αντιφασίστες, ενάντια στους ανυπεράσπιστους πρόσφυγες και μετανάστες. Ενώ είναι γατάκια μπροστά στο κράτος των αφεντικών που τόσο καλά υπηρετούν. Προπαγανδίζουν ότι εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι έχουν κοινά συμφέροντα. Στο πρόγραμμά τους υιοθετούν όλες τις επιδιώξεις της αστικής τάξης, όπως κάνουν και τα άλλα κόμματα. Την ίδια στιγμή ζητούν τσάκισμα των μεροκαμάτων και καμιά αντίδραση από τους ίδιους τους εργαζόμενους για να διασφαλιστεί, λένε, η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Ενώ μπροστά στις ευρωεκλογές θέλουν να πείσουν το λαό μας ότι μπορούμε, λέει, να αξιοποιήσουμε τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πετύχουμε μια δήθεν μεγάλη Ελλάδα. Είναι μεγάλο θράσος, φίλοι και φίλες, υποκρισία να σηκώνει η κυβέρνηση τη σημαία της πάλης κατά της ακροδεξιάς με δήθεν προοδευτικά μέτωπα και συμμαχίες, αφού η ίδια είναι ο σημεοφόρος στο στρατόπεδο των εκμεταλλευτών. Το στρατόπεδο δηλαδή που γεννά και θρέφει την ακροδεξιά, το φασισμό. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει διακριθεί στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής μαζί με τους άλλους συμμάχους τους σε Ελλάδα και Ευρώπη, να αναχαιτήσουν το φασισμό, την ακροδεξιά. Το αντίθετο, μόνο τον ενισχύουν και τον τροφοδοτούν. Γιατί όταν στηρίζεις μια αντιλαϊκή πολιτική, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της πρόοδου, παίζεις αντικειμενικά το παιχνίδι της αντίδρασης, της ακροδεξιάς δημαγωγίας και δράσης. Δεν αντιμετωπίζεται ο φασισμός στηρίζοντας
τον αντικομουνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αθωώνει το φασισμό, ανοίγει πανιά στην ιστορική αναθεώρηση, στους κάθε είδους αντιδραστικούς τυχοδιώκτες. Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι της ακροδεξιάς αυτοί που συνεργάζονται περίφημα με τον ακροδεξιό νεοφιλελεύθερο Τραμπ, αυτοί που είναι οι σημεοφόροι του ΝΑΤΟ. Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι της ακροδεξιάς όσοι φτιάχνουν μόριες αυτά τα σύγχρονα κολαστήρια, στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών. Ή μήπως αντιμετωπίζεται ο φασισμός όταν η δίκη των δολοφόνων του Παύλου Φίσα, των διαφόρων μεταναστών, των εγκληματικών επιθέσεων ενάντια στο ΠΑΜΕ, να σέρνεται η δίκη τους για πάνω από 4 χρόνια. Με υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ φωτογραφίζονται στο Καστελόριζο οι υπόδικοι της Χρυσής Αυγής. Με τους βουλευτές της να καλούνται στις εκδηλώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πραγματικό μέτωπο στην ακροδεξιά και το φασισμό μπορεί να αποτελέσει μόνο μια μεγάλη ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Το άνοιγμα του δρόμου για ριζικές αλλαγές στην οικονομία, στο πολιτικό σύστημα, στην κοινωνία. Για να γκρεμιστεί η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή από παντού και από την τρίτη θέση στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές και για να πατώσουν οι υποψήφοι της σε δήμους και περιφέρειες και για να απομονωθούν οι μπράβοι της στις λαϊκές γειτονιές και στους τόπους δουλειάς και για να απομονωθούν εκείνοι που δείχνουν ανοχή σε αυτά τα φασιστοειδή και στη δράση τους, όπως συμβαίνει δυστυχώς και με τη Δημοτική Αρχή εδώ στην Γαλιθέα. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι έδειξαν έμπρακτα τι σημαίνει πραγματικό μέτωπο ενάντια στο φασισμό, στη ναζιστική Χρυσή Αυγή. Μάλιστα, ο δήμαρχος της Πάτρας σύρθηκε σε δίκη γιατί δεν παραχώρησε χώρο του Δήμου, δηλαδή βήμα στους ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Ανέδειξε το χαρακτήρα της, κάλεσε το λαό σε κινητοποίηση να απομονώσει τους φασίστες. Γι' αυτό και στο πρόσωπό του εκφράστηκε όλη αυτή η αλληλεγγύη, ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης από όλη την Ελλάδα. Αυτό κάνει ένας κομμουνιστής, ένας αγωνιστής δήμαρχος, αυτό κανονικά πρέπει να κάνει ο κάθε δήμαρχος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι κομμουνιστές δήμαρχοι στην Πάτρα, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στην Κεσαριανή, στην Ικαρία, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατηθεί όρθια η λαϊκή οικογένεια, γιατί έδρασαν με τα αιτήματα του λαϊκού κινήματος. Εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Με σειρά από αγωνιστικές δράσεις πρόβαλαν τα λαϊκά προβλήματα, απέσπασαν και κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα και κουράγιο στους δημότες τους. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι στους δήμους που ασκήσαμε διοίκηση ήταν αυτοί που εμπόδισαν κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη λαϊκών οικογενειών, μείωσαν σημαντικά τη δημοτική φορολογία, χτύπησαν την ανταποδοτικότητα στις λειτουργίες, στις υπηρεσίες του Δήμου, στήριξαν τα σχολεία, διεύρυναν το δίκτυο των παιδικών βρεφικών σταθμών, πήραν πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που ζει στην ένδια, στη φτώχεια. Στήριξαν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στους δήμους τους. Υπερασπίστηκαν και διεύρυναν με λαϊκές κινητοποιήσεις και κατέκτησαν χώρους πρασίνου, αθλητισμού, αναψυχής, πολιτισμού. Διεκδίκησαν γενικότερα έργα που προστατεύουν τη ζωή του λαού με υποδομές. Η ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων της λαϊκής εισπύρωσης σε δήμους και περιφέρειες θα σημάνει την ενδυνάμωση ακριβώς των δυνάμεων της λαϊκής αντιπολίτευσης
μέσα στα όργανα της τοπικής διοίκησης, βάζοντας εμπόδια στην αντιλαϊκή εξειδίκευση και υλοποίηση αντεργατικών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας βήμα στις λαϊκές διεκδικήσεις μέσα στα δημοτικά και τα περιφερειακά συμβούλια. Ακριβώς γι' αυτό και εδώ από την Καλλιθέα απευθύνουμε κάλεσμα για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού. Σε όλους όσοι βρεθήκαμε δίπλα, χέρι-χέρι στους μεγάλους αγώνες για να σωθεί το μεροκάματο, για τη δουλειά, που δυναμώσαμε την αλληλεγγύη για να κρατήσουμε όρθια την εργατική, τη λαϊκή οικογένεια. Σε όλους όσοι και όσες νιώθουν πραγματικά προοδευτικοί και δεν αντέχουν να μιλάει για πρόοδο ΣΥΡΙΖΑ που με τα μνημόνια του γυρίζει, μας γύρισε δεκαετίες πίσω. Απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους και όλες όσοι και όσες δεν κράτησαν ποτέ τη σημαία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και δεν πρόκειται να το κάνουν όπως τους καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Γιατί ξέρουν πως η νατοϊκή αριστερά δεν είναι αριστερά. Είναι το αστικό πολιτικό προσωπικό που ανέλαβε να υλοποιήσει όλη τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό των υπεριαλιστών και της άρχουσας τάξης της χώρας. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους και όλες τους τίμιους αγωνιστές, αγωνίστριες, τους ανθρώπους του μόχθου που νιώθουν αριστεροί, δημοκράτες, δεν παραχωρούν τους αγώνες τους, τις αξίες και τα ιδανικά τους, την ιστορία τους την ίδια, αλλά και την ιστορία αυτού του τόπου. Δεν παραχωρούν τους ηρωικούς αγώνες του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, για να τους λερώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους και όλες όσοι και όσες απογοητεύτηκαν από αυτή την κυβέρνηση. Σε όσους δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, σε άλλα κόμματα. Να μην χάσουν χρόνο δίνοντας συγχωροχάρτια σε όσους έβαλαν πλάτη για να ξεγελαστούν από τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλλιέργησαν την αυταπάτη ότι με μια δήθεν καλύτερη διαχειρισούλα θα ανακουφιστεί ο ελληνικός λαός. Και για όλα αυτά έχουν μεγάλη ευθύνη όλοι αυτοί. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι θέλουν να γκρεμιστεί, το ξαναλέμε, η εγκληματική ναζιστική αυγή, Χρυσή Αυγή, από την τρίτη θέση. Να δυναμώσει συνολικά η πάλι ενάντια στο σύστημα, στα συμφέροντα δηλαδή που γεννούν και θρέφουν το φασισμό. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι ανεξάρτητα αν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, συμφωνούν όμως πως η ισχυροποίηση του κόμματος μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά, αυτή δηλαδή που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. Μπορεί να δυναμώσει τη διεκδίκηση, την πάλι για την ανάκτηση των οικονομικών απολειών, να τσαλακώσει την εικόνα της δήθεν μεταμνημονιακής εποχής που είναι ίδια με τη μνημονιακή, να αποκαλύψει αυτή την κοροϊδία περί δήθεν προστασίας των αδυνάμων που επιδιώκει να κουκουλώσει τα μέτρα που προστατεύουν τα κέρδη των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Μπορεί να δοθεί αποφασιστικό χτύπημα στο συμβιβασμό με τη φτώχεια που ανέχεται τα ψίχουλα, τα ελάχιστα και τα κατώτατα και τα υποκατώτατα, χωρίς να διεκδικεί σήμερα τα αυτονόητα, δηλαδή μια ζωή με δικαιώματα. Μπορεί να δυναμώσει την πάλι ενάντια σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, τους οποίους εμπλέκει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
και τη χώρα μας και το λαό μας. Μπορεί να εκφράσει τη γνήσια αμφισβήτηση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την καπιταλιστική ένωση που γίνεται χειρότερη, γιατί χειρότερος γίνεται ο ίδιος ο καπιταλισμός. Να στείλει μήνυμα ελπίδας μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τους λαούς, και αυτός είναι ο δρόμος της ρήξης, της σύγκρουσης για τη δική τους τελικά πραγματική εξουσία. Με ισχυρό ΚΚΕ κάνουμε την πραγματική διαφορά για μια μεγάλη νίκη του λαού. Με ΚΚΕ ισχυρό παντού. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες, και στις 26 Μαΐου να δώσουμε τη μάχη από σήμερα και κάθε μέρα, γύρω στις 38 μέρες μείναν ακόμα. Άρα όλοι μπροστά, όλοι με τα φυλάδια του κόμματος της λαϊκής εισπύρωσης, για να ρίξουμε το κόκκινο γαρίφαλο στην κάλπη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, για να ρίξουμε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη των ευρωεκλογών. Γεια σας.